Não era para o Ora, é, ora. Οκ, okay. Ναι. Εντάξει. Okay. Ξεκινάμε τώρα να μιλήσουμε για τη δομή και την αποδομή. Έτσι έγραψα στο σεμινάριο, έτσι το είδα τώρα, η δομή και την αποδομή. Η δομή και η αποδομή είναι από τους μεγαλύτερους νόμους που δουλεύουν περιοδικά στο σύμπαν και μέσα μας. Και στα πάντα. Τα πάντα δομούνται και αποδομούνται. Από τον κόσμο, το σύμπαν δηλαδή, ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν ορισμένα πράγματα που λέμε σαν κύματα που βγάζουν, που λέμε κοσμικές ημέρες και ξαπλώνουν λόγω των σύμπαν, τους πλανήτες και τα υπόλοιπα και όλα αυτά που ζούμε εμείς, και μετά οι απορρόφες που διαλύονται και μπαίνουν μέσα. Αυτές είναι κοσμικές ημέρες, κοσμικές νύχτες, λένε και στην Ινδία Μαχαβαντάρα, πραλάγια, δεν ξέρω αν τις ξέρετε. Λοιπόν, έτσι ακριβώς γίνεται και μέσα στα ηλιακά συστήματα, έτσι ακριβώς γίνεται και μέσα στις σχέσεις μας, έτσι ακριβώς γίνεται τη μέρα και τη νύχτα, έτσι ακριβώς γίνεται και τη στιγμή. Τη στιγμή τι λέμε, η στιγμή τι γίνεται. Δομούμε τη στιγμή, αποδομεί τη στιγμή και έρχεται η επόμενη στιγμή. Συνεχώς δηλαδή δομούμε και αποδομούμε. Δομούμε και αποδομούμε. Ακριβώς αυτό το πράγμα συμβαίνει και στη σχέση μας και στην προσωπικότητά μας με τα εγώ. Δομούμε εγώ, δομούμε δηλαδή ορισμένες ενέργειες για να βιώσουμε κάτω από αυτές μια πραγματικότητα και μετά χρειάζεται να τις αποδομήσουμε. Έτσι γίνεται και με τα συναισθήματα. Ενεργοποιούνται μερικά συναισθήματα από εξωτερικά γεγονότα, από τις πεποιθήσεις που έχουμε μέσα μας, δομούνται τα συναισθήματα, δηλαδή η ενέργεια παίρνει μια κατεύθυνση, μας περιλούζει, εμείς λέμε ότι έχουμε ένα συναίσθημα, έτσι δεν είναι, και μετά τι γίνεται, αποδομείται αυτό. Ξαναφεύγει αυτό το τύπο ενέργειας και ερχόμαστε λίγο στο κέντρο μας ή σε μια άλλη ενέργεια. Και εμείς λέμε, πω, τώρα έχω θυμό, τώρα έχω νεύρα, τώρα έχω εκείνο, τώρα έχω τάλι, τώρα έχω χαρά, Αλλά στην πραγματικότητα τι γίνεται, δομείται ξαφνικά μια πραγματικότητα και μετά σιγά σιγά αποδομείται. Άρα τι συμβαίνει με αυτό λοιπόν στην ψυχολογία μας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι κάθε φορά εμείς μπορούμε να δομήσουμε μια ενέργεια, αν και δεν ξέρουμε να το κάνουμε συνειδητά, και μετά να την αποδομήσουμε αυτήν την ενέργεια. Όταν λέμε δομώ λοιπόν μια ενέργεια, τι σημαίνει, ενέργεια σημαίνει μέσα στο έργο. Έτσι, δηλαδή ταυτίζομαι. Όταν λέω δομώ μια ενέργεια, σημαίνει ταυτίζομαι με μια πραγματικότητα. Όταν εμείς μιλάμε λοιπόν ψυχολογικά, χώρια το υλικό που εμείς δομούμε, πραγματικότητες και είμαστε μέσα και λέμε συγχρονιστικά, κοίταξε τι έφερα στον κόσμο μου, έτσι δεν λέμε. Κοίταξε τι μου ήρθε, κοίταξε τι έλκω. Έτσι δεν λέμε περισσότερο. Ψυχολογικά όμως τι σημαίνει. Γιατί αν βρούμε τα ψυχολογικά τα πιο βαθιά, την ενέργεια από την πηγή όταν βγαίνει, τότε προλαμβάνουμε και προλαβαίνουμε να μπορούμε ενορατικά να δούμε το σενάριο που θα υλοποιηθεί. Αλλά εμείς θα το βλέπουμε από την ενέργεια. Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό συνεχώς εμείς πάμε να προλάβουμε. Αυτό λέγεται ο προμηθέας, που έδωσε τη συνείδηση στους ανθρώπους, έτσι. Ο προμηθέας, χώρια του επιμηθέα που ήταν πάνω στο μύθο την πραγματικότητα. Ο προμηθέας προβλέπει, θα λέγαμε, έτσι, τον μύθο, γιατί τον βλέπει ενεργειακά πριν εκδηλωθεί. Καταλάβατε. Αυτή την ικανότητα την είχε ο άνθρωπος να δουλεύει με τη φαντασία, με τον προμηθέα μέσα του. Τα ζώα δεν την έχουν, τα ζώα είναι επιμηθέας. Τα ζώα είναι ακραθαρά εκεί, στο τώρα, χωρίς να μπορώ να έχω την ικανότητα της ενόρασης. Βλέπει το άνθρωπος τον δομή μας πραγματικότητα από άλλα κέντρα, από τα πρίσματα που λέμε τα διάφορα εγώ, τα πρίσματα που λέμε διάφορες πεποιθήσεις αντικές. Η φαντασία του δεν είναι ενόραση, αλλά είναι μια αρρωστημένη διόραση. Έχει κάποιο ζήλια, μπορεί να βλέπει τη γυναίκα του ότι είναι με άλλους, ή ο άντρας ότι πηγαίνει με άλλες. Έχει κάποιο φόβο, βλέπει άσχημες πραγματικότητες στη φαντασία του. Άρα θα λέγαμε ότι δομεί πραγματικότητες, έτσι, στη φαντασία του με τη σκέψη, που πηγάζουν όμως, όχι, από την ενάρετη, από την ουδετερότητα, από την πηγή, από το καθαρό δηλαδή μέσα. Γι' αυτό είναι για εμείς πολεμάμε να βγούμε έξω από τις πεποιθήσεις, έξω από τα εγώ, έξω από τα πρίσματα και να δούμε αντικειμενικά καθαρά. Γι' αυτό λοιπόν μέχρι να δούμε καθαρά, τι γίνεται, δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε σε εισαγωγικά αυτό που νομίζουμε για κρίση. Γιατί στην πραγματικότητα γίνεται κατάκριση. Πώς να το ξέρουμε. Και βλέπει ο ένας κατακρίνει τον άλλον. Νομίζω ότι κρίνει ουδέτερα, δεν μπορεί να κρίνει ουδέτερα, γιατί απλά δεν είναι καθαρός μέσα του. Όταν θες να κρίνεις ουδέτερα, πρέπει να έχεις μάθει να είσαι καθαρός, αντικειμενικός, ουδέτερος. Άρα πρέπει να έχεις βγει από το πρίσμα του διαχωρισμού και να το κοιτάξεις τη μεγάλη εικόνα. Έτσι δεν είναι. Έτσι λοιπόν η κατάκριση, θα λέγαμε, γεμίζει τον άνθρωπο όλα αυτά τα πράγματα.
Αλλά όταν δομεί κάποιος μια κατάκριση, να το πάλι ο νόμος της δόμησης. Δομούμε την κατάκριση, γιατί έχουμε δομή στον εαυτό μας κάποιον να τον κρίνει κάτω από αυτό το μέτρο το οποίο εμείς έχουμε. Αν εμένα το μέτρο μου είναι να είμαι τίμιος, κατά από αυτή την κατάκριση έχω δομήσει τον εαυτό μου να μπορεί τον άλλο να λέει «Α, εσύ είσαι άτιμος». Εσύ είσαι τίμιος, είσαι άτιμος, είσαι τίμιος, είσαι άτιμος, ε. Αν έχω δομήσει τον εαυτό μου να πηγαίνω στο φως, τότε αυτός είναι σκοτεινός. Αν έχω δομήσει τον εαυτό μου να είμαι υγιής, τότε είσαι άρρωστος, ε. Άρα τι κάνω, δομώ μέσα μου ορισμένες δονήσεις, ορισμένες πεπιθήσεις, ορισμένες, θα λέγαμε, πραγματικότητες και βάσει από αυτές τις πραγματικότητες τι κάνω, κρίνω τους άλλους. Έτσι δεν είναι. Όμως να ξέρετε ότι κάθε φορά που εμείς δομούμε πραγματικότητες διαχωρισμού, δεν έχουμε την ικανότητα να κρίνουμε τον άλλον ολικά. Δεν είμαστε καθαροί στην κρίση μας. Γιατί κρίνουμε πάντα με το μέτρο, το ανθρώπινο ή το εγωικό ή το συγκεκριμένο. Ο Θεός όμως μας έχει φτιάξει έτσι. Το σύμπαν, το υποσυνείδητο, που όλοι είμαστε μέσα αρμονικά και συνεκτικά και όλοι συνεργαζόμαστε εκεί πέρα για να βρούμε όλο αυτό το ωραίο που λέμε κόσμος, που σημαίνει τάξη, κοσμό, έτσι. Αυτό είναι μια άλλη κρίση του Θεού. Και ο Θεός για να μας έχει κάνει έτσι, δεν μπορεί να κάνει λάθος. Ο Θεός, βλέπετε, δεν είναι άδικος, η αδικία βρίσκεται στην δική μας την κρίση. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι επειδή τα πάντα είναι αρμονικά, στο μεγάλο τροχό θα λέγαμε, στις μεγάλες δομές, πριν αποδομηθούν και στους μεγάλους κύκλους που δομούν και αποδομούν τους κόσμους και εμείς τους κόσμους είμαστε εμείς και μέσα στο μικρό κόσμο το ηλιακό μας σύστημα και στο ηλιακό σύστημα είναι ο πλανήτης Γη που γυρίζει και μέσα στις στροφές του πλανήτη Γη που λέμε νύχτα είμαστε εμείς οι άνθρωποι και μέσα στο ανθρώπινο οργανισμό μας γίνονται εναλλαγές και έχουμε τις σχέσεις και μέσα στις σχέσεις έρχονται στα συναισθήματα και τα συναισθήματα συνεχώς αλλάζουν και εμείς συνεχόμαστε μια από τις μεγάλες αλλαγές στις μικρές αλλαγές, δεν είναι. Πλέον καταλάβουμε τόσο όμως κοιτάμε τις μεγάλες αλλαγές. Καταλαβαίνουμε ότι οι μικρές αλλαγές είναι τέλειες. Όταν όμως εμείς είμαστε στο μέτρο της μικρής αλλαγής, μας φαίνεται κάθε φορά άδικο που γίνει αυτό σε μένα. Άδικο που συμβαίνει εκείνο. Άδικο που συμβαίνει το άλλο. Ε? Άρα λοιπόν στην πραγματικότητα, μέχρι να αποδομήσουμε τις κρίσεις που έχουμε κάνει, πέφτουμε σε ένα είδος κατάκρισης. Και πιο πολύ για τον εαυτό μας. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς, δυστυχώς για μας από αυτόν τον κύκλο, έτσι, αλλά ευτυχώς είναι το μεγάλο κύκλο που έκανε ο Θεός, μας έχει φτιάξει έτσι για να μπορούμε να δομούμε αυτούς τους χαρακτηρισμούς, τους χαρακτήρες μέσα μας, τους ρόλους, και να μπορούμε μέσα από αυτούς τους ρόλους, έναν-έναν, να μπορούμε τι, να βιώνουμε την πραγματικότητα κάτω από έναν συγκεκριμένο ρόλο. Παραδείγματος χάρη, στον αφορημένο, του καταθλιπτικού, του χαρούμενου, και κάθε λογή συναισθήματο που υπάρχει, έτσι δεν είναι. Και τι μπορούμε να κάνουμε, αν το δούμε αυτό. Συνολικά και δεν ταυτιστούμε, δεν είμαστε εν έργο, δεν είμαστε μέσα στην ενέργεια αυτή. Βλέπετε απ' έξω μπορούμε να το δούμε πιο ουδέτερα. Από μέσα ταυτιζόμαστε. Είναι τίποτα κακό, όχι. Απλώς από μέσα δεν ταυτιζόμαστε, βλέπουμε έτσι τον κόσμο. Από έξω το βλέπουμε αλλιώς. Είναι τίποτα κακό, σας ξαναλέω. Όχι. Είναι τίποτα καλό, όχι. Πότε συμβαίνει το καλό και το κακό? Το καλό συμβαίνει όταν δομούμε και αποδομούμε. Το κακό συμβαίνει όταν δομούμε και δεν μπορούμε να αποδομήσουμε γιατί έχουμε κολλήσει. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό? Τι σημαίνει έχω κολλήσει? Σημαίνει ότι εστιάζω εκεί πέρα γιατί θέλω ακόμα να υπάρχει γιατί δεν έχω πάρει το μάθημα από αυτό που δόμησα. Γιατί τίποτα δεν γίνεται χωρίς λόγο. Όταν κάτι δομούμε, είτε είναι σύμπαν, είτε είναι σχέση, είτε είναι ένας χαρακτηρισμός, είτε είναι μια σκέψη, είτε είναι η στιγμή ίδια που συμβαίνει τώρα, είναι γιατί υπάρχει λόγος. Αν εμείς καταφέρουμε και εμπιστευτούμε τον λόγο, τότε αφινόμαστε στην δομή και την αποδομή και στην αρμονία την οποία όλα δομούνται και αποδομούνται μέσα μας, έξω μας και δεν κολλάμε και όλα έρχονται και φεύγουν και πάμε πάνω και κάτω. Και όλα συμβαίνουν και εμείς έχουμε μια τέλεια αποδοχή και είμαστε σε μια κατάσταση ζεν, ισορροπίας, η οποία αφήνουμε μέσα μας να κυλάει ο ρυθμός του πάνω και το κάτω. Και ερχόμαστε σε μια κατάσταση λοιπόν να μπορούμε να ισορροπημένοι, να καθόμαστε και να αποδεχόμαστε τα πάντα σε μια πλήρη ειρήνη με τα άσχημα γεγονότα της ζωής μας, εισαγωγικά, και τα ωραία γεγονότα της ζωής μας. Δεν είναι. Αλλά για να το κάνουμε αυτό τι πρέπει να μάθουμε? Πώς να αφήνουμε
να αποδομούνται τα πράγματα. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να αφήσουν τα πράγματα να αποδομηθούν. Γιατί έχουν πεποιθήσεις αρνητικές ως προς τα γεγονότα. Και μέχρι να αλλάξουν πεποιθήσεις αυτές και να γίνουν φιλικές ως προς τα γεγονότα που συμβαίνουν, μπορεί να είναι και άσχημα, μπορεί να είναι αρρώστια, μπορεί να είναι πόλεμος, μπορεί να είναι θάνατος, μπορεί να είναι το οτιδήποτε μας κάνει να αισθανθούμε όχι αρμονικά μαζί του. Δηλαδή να μην το αποδεχόμαστε. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μένουν παραπάνω στην πραγματικότητά μας, επειδή ο νους εστιάζει παραπάνω, γιατί θέλει απαντήσεις και λέμε τι γίνεται ρε γαμότο. Γιατί δεν φεύγει. Γιατί έχω αυτή την κατάληψη αλλά δεν φεύγει. Γιατί δεν την αφήνετε να φύγει. Γιατί την δομήσατε και τι κάνετε. Συνεχώς την ενεργοποιείτε. Δηλαδή την ζείτε, την θυμάστε, δονείστε πάνω σε αυτή. Είστε ενέργεια. Δηλαδή ενέργεια. Τη ζωντανεύετε ξανά και ξανά με την νοητική σας, τα λέγαμε, κατάσταση. Με την νοητική σας εστίαση. Καταλαβαίνετε κάτι γιατί δεν φεύγει. Αν όμως εμείς είχαμε την ικανότητα να τα αφήνουμε πίσω, τότε δυστυχώς ή ευτυχώς, πάλι σας ξαναλέω, τα συναισθήματα θα ήταν από στιγμή σε στιγμή. Θα ερχόταν, θα ανάβλιζε, θα είχατε την αναγνώριση του συναισθήματος και μετά θα φεύγει. Γιατί ερχόταν οι απαντήσεις και θα αλλάζανε τόσο γρήγορα που ήταν σαν να μην έχετε καθόλου αρνητικά συναισθήματα. Γιατί ερχόταν και θα φεύγανε τόσο γρήγορα όσο η αλλαγή τη συνειδητότητά σας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η έλλειψη συνειδητότητας, δηλαδή η έλλειψη της επίγνωσης, η έλλειψη δηλαδή της γνώσης της συγκεκριμένης για κάθε τι μας κάνει μέσα στην άγνοια, να μην αφήνουμε να αποδομούνται τα πράγματα. Και ποια πράγματα στην πραγματικότητα δεν αφήνουν να αποδομούνται, αυτά που δεν έχει απαντήσει ο νους μας και τα θέλει να είναι εκεί συνεχόμενα. Ε? Και ποια είναι αυτά, συνήθως τα αρνητικά. Ε? Γιατί λέμε, γιατί τώρα έγινε αυτό σε μένα. Γιατί να σημαίνει αυτό. Τι πρέπει να διορθώσω. Τι πρέπει να φτιάξω. Ε? Και έτσι το κρατάμε παραπάνω κάτι έξω από εμάς. Γιατί κρατάμε παραπάνω μέσα τη δόνηση στην αρνητική μέσα μας. Και γιατί είμαστε μαζόχες. Γιατί χρειάζεται να μείνει παραπάνω για να την βιώσουμε, να την αναλύσουμε. Έτσι? Να την κρατήσουμε μέσα, να την περάσουμε από το διανοητικό μας, να δώσουμε απαντήσεις. Αν δεν περάσουμε από το διανοητικό μας, να την τεμαχίσουμε. Δηλαδή να το διαλύσουμε για να τη δομήσουμε διαφορετικά πάλι. Κοιτάξτε πάλι την αποδομή και τη δόμηση. Ε? Βλέπετε. Πάντοτε λοιπόν θα είναι εκεί και θα ξανάρχεται, θα ξανάρχεται. Και θα μας τυρανάει σε εισαγωγικά. Γιατί δεν καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό γίνεται για μας. Γιατί έχουμε επιπληθήσει ότι αυτό θα πρέπει να φύγει. Γιατί εμείς μάθαμε. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι εμείς δεν μάθαμε και θα ξανάρχεται και ότι πρέπει κάτι να κάνω παραπάνω. Όχι. Γι' αυτό σας λέω, καλωσορίστε τα συναισθήματα, ειδικά τα αρνητικά, όπως τα θετικά. Γιατί σας λένε κάτι, είναι ειδήσεις, είναι αγγελιοφόροι. Δεν είναι τίποτα άλλο από αγγελιοφόροι που σας λένε, φίλε, έχεις μέσα σου μια πεποίθηση πάνω σε αυτό το πράγμα που είναι αρνητική ως προς το γεγονός. Και δεν σε αφήνει λοιπόν να αποδομήσεις το γεγονός, γιατί αυτή η αρνητική πεποίθηση δημιουργεί αυτή την πραγματικότητα. Την δομή συνέχεια. Δεν την αφήνει να αποδομηθεί, γιατί ξέρετε κάθε τι πώς αποδομείται. Όταν τραβήξουμε από εκεί την εστίασή μας. Έτσι, αυτό σημαίνει αλλαγή πεποίθησεων. Τραβάω από εκεί την πραγματικότητα την εστίασή μου και τη φέρνω σε μια άλλη πραγματικότητα. Αυτό σημαίνει κατά βάθος αλλάζω τις πεποιθήσεις μου. Δεν σημαίνει ούτε λέω αυτό, ούτε εκφωνήσεις, ούτε αυτά τα πράγματα που το λένε για να σας βοηθήσουν για να αλλάξετε την εστίασή σας και να πάτε σε μια άλλη πραγματικότητα. Δεν παίζει κανένα ρόλο όσο κάθε μέρα να φωνοποιείτε είμαι καλά, είμαι καλά, πάτε καρκίνο την επόμενη μέρα. Δεν παίζει κανένα ρόλο να το φωνοποιείτε. Παίζει ρόλο να εστιάσετε εντελώς 100% τον ολικό εαυτό σας στο να είστε καλά. Και πολλοί άνθρωποι, μόνο επειδή το λένε και επειδή το σκέφτονται και επειδή το συναισθάνονται, νομίζουν αυτό. Αλλά δεν είναι αυτό. Δεν είναι ποτέ αυτό. Πρέπει όλη η εστίαση να φύγει εντελώς από εκεί. Μερικά κομμάτια της συνείδησής μας, που οι άνθρωποι δεν ξέρουν, υποσυνείδητα, είναι κολλημένα με ορισμένες βαθμίδες, με ορισμένες πραγματικότητες. Καταλάβατε. Και όποιος λειτουργεί με μερικούς εαυτούς, δηλαδή υπνοτισμένος και δεν είναι συνείδητος 100%, ξέρει ότι η συνείδησή του δεν την λαμβάνεται και ενώ λέει άλλα, στην πραγματικότητα συνδέεται με άλλα. Άρα δεν μπορεί να εστιάσει τελείως και να φύγει από την πραγματικότητα, γιατί δεν έχει μάθει τι σημαίνει ολικός νους, ολικός εαυτός. Ε, το καταλαβαίνετε. Σαν να είμαι εγώ λοιπόν ολικός στα μάτια, να κάθομαι εδώ πέρα, και να λέω, ενώ το χέρι μου είναι μέσα εκεί πέρα, σε εισαγωγικά θα λέγαμε, στη βρώμα, να λέω θέλω να καθαρίσω. Κοίτα τι ωραίος που είμαι καθαρός, ρε παιδιά είμαι καθαρός, αλλά μην βλέπω το χέρι μου ότι είναι στη βρώμα.
Έτσι παθαίνουμε και στο νου μας, στη συνείδησή μας. Ο άνθρωπος που δεν ξέρει τη συνείδησή του, δεν μπορεί να αντιληφθεί τα κομμάτια που είναι βουτυγμένα σε κάποιες αρνητικές, θα λέγαμε, καταστάσεις ακόμα. Και τι πρέπει αυτό το πράγμα, να έχουμε μια ενδοσκόπηση, να δούμε ποιο κομμάτι μου είναι ακόμα κολλημένο εκεί πέρα, γιατί εγώ μπορεί να κάνω εκφωνήσεις, μπορεί να κάνω σεμινάρια, μπορεί να κάνω αυτά, αλλά μέσα μου να μην νιώθω αυτά τα πράγματα, να μην φεύγει η αρρώστια, να μην φεύγει η κατάθλιψη, να μην φεύγουν αυτά. Για ποιο λόγο κάποια κομμάτια μου είναι ακόμα εστιασμένα εκεί και δεν μπορώ όλο το φακό να τραβήξω αλλού. Όταν μπορούμε να τραβήξουμε όλο το φακό, τότε αποδομείται η πραγματικότητα, το λέω. Και μπορεί να είναι καρκίνος, μπορεί να είναι μια άλλη πραγματικότητα, μπορεί να είναι μια δουλειά, μπορεί να είναι χίλια δύο πράγματα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Ότι έχουμε τη δύναμη να αποδομήσουμε τις πραγματικότητες μας, όπως έχουμε τη δύναμη να δομήσουμε τις πραγματικότητες μας. Και τώρα έρχομαι στα μάτια και μου λες, πώς μπορώ εγώ ρε στα μάτια να τραβήξω ολικά λοιπόν τον εαυτό μου, και σου λέω, για να μάθεις να τραβάς ολικά τον εαυτό σου, όπως σου είχε το παράδειγμα με το χέρι, πρέπει να καταλάβεις ότι έχεις και το χέρι. Γιατί αν δεν ξέρεις ότι έχεις το χέρι, πώς θα ξέρεις ότι έχεις τραβήξει. Και πίσω θα δομίζουν το κεφάλι και λένε μέσα σκατά όλοι και λένε εντάξει, κοίταξε τι ωραία που είμαι. Α, και τότε το σώμα τους, ξέρετε, είναι κολλημένο αλλού, ε. Σαν το παιδάκι, ξέρω εγώ, μου φαίνεται καμιά φορά οι άνθρωποι που είναι γεμάτο μαρμελάδα εδώ και σοκολάτα και λένε δεν έφαγα από την τούρτα. Γιατί κοίτα τα χέρια μου, λένε καθαρά. Ξέρετε, το παίρνω μέσα σοκολάτα, ξέρετε, που τύξω το στόμα του μέσα, καταλάβατε, ε. Έτσι ακριβώς είναι και οι άνθρωποι. Ενώ τους βλέπω εσωτερικά, όταν είναι τα διάφορα εγώ, γιατί εγώ τους βλέπω. Γιατί είμαι χαρισματικός, είμαι ηγέτης, είμαι θεός. Όχι, γιατί έχω εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό. Έχω σκάψει βαθιά. Και όσο σκάβω βαθιά μέσα μου, είναι σκάβω βαθιά μέσα σας. Αυτή είναι η διαφορά. Σκάψω βαθιά μέσα για να βρεις αυτό που ενώνει τα πάντα. Το νερό που ενώνει τα πάντα με όλους. Γιατί αν σκάψω εγώ ιστορικά μέσα μου, όσο πιο ιστορικά σκάβω, φεύγω από το διαχωρισμό. Καταλαβαίνετε. Και όσο αποδομείτε τον διαχωρισμό, όπως λένε και διάφορες δασκαλίες, να πείτε στην αρνότητα, να αποταυτιστείτε από τον κόσμο, να φύγετε από τα διάφορα πράγματα, να τραβήξετε έξω δηλαδή την εστίασή σας, την προσοχή σας, τι σημαίνει. Αποδομήστε αυτό που βλέπετε τον διαχωρισμό και αυτόματα θα φανεί μέσα η ένωση. Αποδομήστε τον διαχωρισμό και θα φανεί ο Θεός. Γιατί ο Θεός είναι παντού. Ο Θεός είναι μέσα στα πάντα. Έτσι δεν είναι. Ε? Γι' αυτό είναι πανταχού παρόν. Αν θες να δεις τον Θεό, τι πρέπει να αποδομήσεις. Τον διαχωρισμό. Καταλαβατε. Και αν εμείς αποδομήσουμε τον διαχωρισμό, τότε θα δείτε πως όλοι συνδεόμαστε και έχουμε ανάγκη ένας τον άλλον. Και θα φύγει αποκοπή. Και θα δείτε πόσο πολύτιμο είναι το κάθε τι που σημαίνει εδώ, όσο πολύτιμο είναι κάθε κομπάρσος. Κάθε κομπάρσος είναι πολύτιμος, ακόμα στις μεγαλύτερες σαπουνόπερες. Ακόμα στα μεγαλύτερα έργα. Ακόμα και με τον Tom Cruise θα λέγαμε, ε, ξέρεις την ανθρωπιάρα, έτσι, δεν είναι στο Hollywood, ε. Εκείνος ο κομπάρσος που κάνει ότι πεθαίνει πάνω στο βουνό είναι πολύτιμος για το έργο, ε. Εκεί είναι επιτυχία στη λεπτομέρεια του μεγάλου έργου, ε. Και στη λεπτομέρεια σας λέω σε εσείς, που είμαστε λεπτομέρειες όλοι, του μεγάλου έργου. Αλλά εκεί και είναι η επιτυχία όλου του κοσμικού γεγονότος που ζούμε, στις λεπτομέρειες. Και εμείς είμαστε λεπτομέρειες. Γι' αυτό σας λέω, είστε άξιοι όλοι για τον ρόλο που παίζετε πραγματικά. Μην θέλετε να γίνετε όλοι πρωταγωνιστές. Και αν έρθει η ώρα, θα σας κάνω ίδιους σκηνοθέτες πρωταγωνιστές. Δεν χρειάζεται να κάνετε εσείς. Παίξτε κάτω το ρόλο σας και αν παίξει κάτω το ρόλο σου, θα σου πει: α, παίζει ωραίο ρόλο. Σε προχωράω στην άλλη θέση. Και από κομπάρσο θα γίνει πρωταγωνιστή. Άρα ξαφνικά γίνε εσύ από κομπάρσο του κοσμικού έργου. Πρωταγωνιστείς στο δικό σου κόσμο και παίξεις το ρόλο σου κανονικά και παίξεις το ρόλο σου αυθεντικά, χωρίς να φοβάσαι, να νομίζεις το πώς μπορεί να το παίξεις, γιατί αυτό είναι το αυθεντικό σου. Δεν χρειάζεται να μάθεις κάτι. Όταν κάτι το αυθεντικό μας, δεν χρειάζεται να το μάθουμε. Μαθαίνουμε κάτι γιατί νομίζουμε ότι δεν το ξέρουμε, έτσι δεν είναι. Το αυθεντικό χρειάζεται να το μάθουμε. Άρα στην πραγματικότητα χρειάζεται να αποδομήσουμε όλα τα άλλα τα στοιχεία που δεν μας αφήνουν να είμαστε αυθεντικοί. Να το πάλι η αποδόμηση. Πρέπει λοιπόν να αποδομήσουμε όλα τα στοιχεία που δεν μας κάνουν αυθεντικούς. Προχωράμε λοιπόν στην ενέργεια. Αυτή είναι η ταύτιση. Αυτή είναι η ταύτιση. Όταν εμείς δεν μπορούμε να αποδομήσουμε, παιδιά. Δηλαδή κολλάμε. Είναι κακό η ταύτιση. Όχι. Τι μας δείχνει? Ότι πρέπει ακόμα να παίξουμε το έργο. Πριν είπα σε σένα ότι μερικά όντα, επειδή έχουν ταυτιστεί πλήρως και χάνουν τον εαυτό τους, είναι κοντά στον πάτο. Κοντά στην καταστροφή. Σε εισαγωγικά. Τη φαινομενική. Κοντά στην αποσύνδεση. Κοντά στο χαμό. Κοντά στο θάνατο. Ξέρετε όμως τι προτιμούν. Όποιος είναι κοντά στον πάτο, του συμφέρει καλύτερα να μπιστήξει και να ανέβει. Παρά να κάνει πίσω, να πατήσει φρένο. Θέλει πάρα πολύ αγώνα να πατήσει φρένο. Αλλά να φεθείς, μπιστάς και ξανανεβαίνεις. Αυτό είναι μεγάλο μυστικό, να το ξέρετε. Να το ξέρετε
Όπως όταν παίζουν μπάλα μερικοί, όπως όταν ξέρουν να χτυπήσει κάποιος στον τοίχο, όπως με σπόντα που λέγαμε την άλλη φορά όταν παίζαμε μπάλα. Προσέξτε που σας λέω. Πολλοί άνθρωποι που κοντά στον πάτο τους φέρει καλύτερα να αφαιθούν τελείως. Να χτυπήσουν τον πάτο και να ανέβουν πάνω. Γιατί θα έχουν τη βοήθεια τη εκκίνηση ότι φτάσανε στο τέρμα και ξανανεβαίνουν. Θέλει πολύ δυσκολία όταν είσαι στον πάτο να σταματήσει τον μπαλάκι εδώ. Παραπάνω από ότι το πέταξε. Καταλαβαίνετε, όταν κάνει μπάνω να χτυπήσει. Το καταλαβαίνετε. Γι' αυτό πολλές ψυχές τι λένε. Αφήνεται τελείως αυτό. Να πιστήξει τον πάτο για να ξανανεβαίνει. Και εμείς το βλέπουμε εδώ πέρα και λένε καλά τι κάνουν, μου τρελαθεί. Καλά τι κάνουν, χάνονται. Καλά τι κάνουν στις ψυχές. Πω πάνε στο διάολο κανονικά, Τι κάνουνε καταραμένες. Πω από τους ικαραμένους σκοτώνουν παιδάκια, τρώνε εκείνο κάτω. Καλά τι κάνουνε, μην είσαι καλά κι όμως. Αφήνονται τελείως. Γιατί θα πιστήξουν πάνω στον πάντο για να σηκωθούν μετά ξανά, να δημιουργήσουν μια άλλη σάρκωση, άλλα πράγματα. Με παραπάνω όθηση όμως από ό,τι είχαν προηγουμένως. Και τους βλέπετε και λένε αυτός τώρα θα σωθεί. Θα σωθεί. Λες τώρα τι να σωθεί. Αυτός πάει για τον πάτο. Και αυτοί βάζουν παραπάνω δύναμη να πάνε στον πάτο. Τώρα με καταλαβαίνετε τι λέω. Και τους βλέπετε να βάζουν παραπάνω δύναμη να αμετανόητοι. Φωνάζουν οι άλλοι που δεν ξέρουν. Αμετανόητοι. Εγκληματίες. Γκέι. Ελεηνοί. Τρισάθλοι. Δολοφόνοι που δεν περνά στην καινούργια ενέργεια. Που δεν κάνουν αυτά τα πράγματα. Όμως αυτοί βάζουν παραπάνω δύναμη γιατί ξέρουν να πιστήξουν. Ξέρουν την ψυχή τους. Να τον πιστήξουν, να πάνε στον πάτο, να χτυπήσουν και να ξανανεύουν. Γιατί είναι παραπάνω δύσκολο, ξαναλέω, να πάρουν τον δρόμο του φρένου. Δεν τους συμφέρει. Τους συμφέρει να επιταχύνουν, να χτυπήσουν και να πάνε πάνω. Όσον αφορά τώρα τις σχέσεις, δομή και αποδομή στην πραγματικότητα. Βλέπετε, κάνουμε σχέσεις. Δομούμε σχέσεις, αποδομούμε σχέσεις. Έτσι δεν είναι. Δομείτε σχέσεις με πρόσωπα συγκεκριμένα. Της οικογένειας, αποδομούνται αυτές οι σχέσεις σιγά σιγά. Δομούμε σχέσεις με άτομα ερωτικά, αποδομούνται αυτές οι σχέσεις. Δομούμε σχέσεις φιλικές και αποδομούνται και αυτές οι σχέσεις. Όλο το κόλπο τι είναι που λέμε συνέχεια. Ό,τι είναι δικό μου να έρθει. Ό,τι είναι δικό μου τα αφήνουμε να φύγει. Βλέπεις καμιά φορά πάλι και εκεί πέρα πάλι η σύνδεση, το κόλλημα, συναισθηματισμός, προσκόλληση. Τι είναι, ταυτίσεις. Δεν μας κάνουν, δεν μας αφήνουν να φύγει αυτό που δεν είναι δικό μας. Και μένει παραπάνω. Μένει παραπάνω. Φταίει, όχι. Πρέπει να στεναχωριόμαστε, όχι. Με το που δούμε τον εαυτό μας ότι κάτι προσκοληθεί στο παρελθόν, τι πρέπει να κάνουμε. Ξανά παλιεργασία. Να λέμε, οκ, κάτι μου δείχνει. Μου δείχνει ακόμα ότι για κάποιο λόγο δεν μπορώ να αφήσω το παρελθόν να φύγει. Τι χρειάζεται να πέφτουμε σε κατακρίσεις, δηλαδή θέλω να σας πω. Αν και να πέφτετε σε κατακρίσεις, σας ξαναλέω. Τι αυτό να σας πειράζει. Πώς κατακρίνω τον εαυτό μου. Δηλαδή θέλω να σου πω, αποδεχτείτε ακόμα την κατάκριση. Το παράδοξο είναι ότι με το αποδέξετε κάτι, αυτό μεταβαίνει από την κατάκριση. Δεν μπορείτε μέσα από την κατάκριση να το αποδεχτείτε. Καταλαβαίνετε, το παράδοξο είναι δηλαδή ότι κάτι για να το αποδεχτείς πρέπει να είσαι απ' έξω. Γιατί όταν είσαι μέσα, δεν μπορείς κάτι να το αποδεχτείς. Απλά νομίζεις. Έτσι λοιπόν σας λέω ότι κάθε φορά που εσείς βλέπετε τον εαυτό σας, έτσι, να κολλάει το παρελθόν ή να μην αλλάζει, δεν είναι γιατί εσείς δεν κάνετε κάτι καλά. Είναι γιατί χρειάζεται να κάνετε κάτι περισσότερο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο το δεν κάνω κάτι καλά και άλλο το χρειάζεται κάτι να δω καλύτερα. Το καταλαβαίνετε. Υπάρχουν δύο τρόποι προσέγγισης. Ένα είναι φυσικά της κατάκρισης. Αν σας αρέσει περισσότερο έτσι, δικαίωμά σας να το κάνετε της κατάκρισης. Αλλά φτάσει στο σημείο που λέω εγώ αναγκαστικά. Και θα δείτε μόλις φύγει η κατάκριση, αρχίζει η δράση. Η κατάκριση δεν σε αφήνει να δράσετε. Είναι μια αδικία και όταν έχει γίνει μια αδικία πάνω σε ένα σενάριο, ξέρετε τι κάνετε. Βγάζετε λάθος στην τιμιγορία. Η λάθος στην τιμιγορία σας δίνει άλλα αποτελέσματα από αυτά που συμβαίνουν. Άρα με άλλα δεδομένα, πώς θα βρείτε τη λύση. Πώς θα βρείτε τη λύση λοιπόν για να είστε σωστοί δικαστές. Αν λοιπόν ήσασταν δικαστές, δεν θα θέλατε να είχατε όλα τα δεδομένα. Θα θέλατε. Είναι δυνατόν να είστε κακοί δικαστές του εαυτού σας. Άρα δεν τον αγαπάτε. Και τι σημαίνει αγαπάω, σημαίνει γνωρίζω στην πραγματικότητα. Σημαίνει συνειδητοποιώ. Ο Χριστός είπε αγαπάτε αλλήλους. Τι σημαίνει αγαπάτε αλλήλους. Συνειδητοποιήστε αλλήλους. Τι σημαίνει συνειδητοποιώ. Γνωρίζετε τους αλλήλους. Πώς θα τους γνωρίσω. Γνωρίζετε τον εαυτό σας. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Άρα λοιπόν εσείς όσο γνωρίζετε τον εαυτό σας, θα έχετε τη δυνατότητα να τον αφήσετε, να εμπιστευτείτε αφού έχετε γνωρίσει, έχετε την επίγνωση, να εμπιστευτείτε την αποδόμηση.
Εμπιστεύεστε μόνο τη δομή, την αποδόμηση, γιατί δεν εμπιστεύεστε. Είναι ακριβώς η ίδια ενέργεια, είναι ακριβώς η ίδια ιδιότητα. Είναι το άλλο, η άλλη πλευρά του νομίσματος. Και οι περισσότεροι δεν αποδέχονται την αποδόμηση. Μήπως αποδέχονται το θάνατο. Ο θάνατος τι είναι, δεν είναι μια αποδόμηση. Αποδόμηση. Αποδόμηση, αποδόμηση. Τώρα που θα έρθει καινούργια ενέργεια, δεν πρέπει πάντα να αποδομηθεί. Ξέρετε γιατί δεν θέλει. Γιατί δεν την αφήνουμε να αποδομηθεί. Τι νομίζετε, γιατί η καινούργια ενέργεια δεν έχει κάτσει, γιατί εμείς δεν αφήνουμε την παλιά. Μερικοί άνθρωποι ακόμα κολλημένοι στα παλιά, στο παρελθόν. Αυτό είναι το δύσκολο. Γιατί όταν ο άλλος δεν εμπιστεύεται το καινούργιο, τι κάνει. Τρέφεται ακόμα από το παλιό, εστιάζει το παλιό και τι είπαμε, όπου εστιάζουμε, δομούμε. Οκ. Γι' αυτό σας λέω ακόμα και τις σκέψεις, να θέλετε να κάνετε έναν οραματισμό, πρέπει να ξέρετε τον εαυτό σας, να τον κοντρολάρετε το νου σας. Να μην είναι ένα αυτόματο μηχάνημα και ανεξέλεγκτο και τρελαμένο όπως είχε καταντήσει ο νους. Ο νους είναι στην πραγματικότητα ένα εργαλείο πάρα πολύ δυνατό για να υλοποιούμε πραγματικότητες που πρέπει να είναι κάτω από την κατεύθυνση της συνείδησης. Δεν θα λέγαμε της ψυχής μας. Αυτό τώρα που το πράγμα που έχουμε που λέγεται ο νους του ανθρώπου, το χαμηλό, το διανοητικό, έχει ξεφύγει γιατί του γουστάρει, είναι κυρίαρχος. Ένας μέσος άνθρωπος, αν το ρωτήσεις ποιος είσαι, νομίζω ότι είναι η σκέψη του. Περισσότεροι άνθρωποι νομίζουν ότι είναι η σκέψη τους. Δεν μπορούν να παρατηρήσουν τη σκέψη τους. Περισσότεροι άνθρωποι νομίζουν ότι είναι τα συναισθήματά τους. Δεν μπορούν να παρατηρήσουν τις πεποιθήσεις πίσω από το συναισθήμα. Περισσότεροι άνθρωποι νομίζουν ότι είναι οι πεποιθήσεις τους. Δεν μπορούν να παρατηρήσουν το εγώ που κρύβεται πίσω από τις πεποιθήσεις. Και οι περισσότεροι άνθρωποι νομίζουν ότι είναι τα εγώ τους. Δεν μπορούν να παρατηρήσουν το Θεό. Το είναι τους που κρύβεται πίσω από το εγώ. Βλέπετε, θέλει πολύ σκάψιμο για να βρείτε αυτό που πραγματικά και ολικά είστε. Αλλά το κατώτερο, θα λέγαμε εσωτερικό εγώ σας, είναι το σύμπαν. Είναι ο Θεός. Είναι τα πάντα, είμαστε εμείς. Βλέπετε, το κατώτερο, το μέσα εγώ μου, είσαι εσύ, και εσύ, και εσύ, και εσύ. Γιατί ενώνονται εκεί. Καταλαβαίνω αυτό σας λέω. Γι' αυτό όσο πηγαίνεις μέσα, ενώνεσαι με τους άλλους. Πηγαίνεις μέσα, ενώνεσαι με τους άλλους. Μέσα μου βρίσκω το σύμπαν. Μέσα μου βρίσκω το σύμπαν. Γιατί αποδομώ. Το καταλαβαίνετε. Όλες τις δασκαλίες μιλάνε για την αποδόμηση στην πραγματικότητα. Ποια αποδόμηση? Των κελυφών, των πρισμάτων, γύρω-γύρω από την ουσία, το αληθινό, το θεϊκό, το αιώνιο. Έτσι. Άρα μέσα μας λοιπόν, αφού υπάρχει ο Θεός, γύρω-γύρω πέσει τα πέπλα για να μην τον βλέπουμε. Όλοι τον ξέρουμε, κανείς δεν τον βλέπει. Βλέπουμε τον διαχωρισμό του Θεού. Και σας λέω, όλα αυτά στην πραγματικότητα τι είναι, να μπορούμε να αποδομήσουμε. Βλέπετε, η τέχνη της αποδόμησης είναι ίδια με την τέχνη της δομής. Καταλαβαίνετε, ο κόσμος όμως δεν έχει μάθει να αποδομεί. Δηλαδή νομίζει ότι καταστρέφει. Και είναι κάτι άλλο. Ο σεισμός είναι κακό. Η λάβα είναι κακό. Το φέσιο είναι κακό. Ο πυρήνας είναι κακό. Η φωτιά είναι κακό. Πρέπει να φύγει η πόλη από μέσα μας. Και όταν φύγει η πόλη και αποδεχτούμε αυτό που πρέπει το πράγμα και εμείς ξεκινάμε και καταλαβαίνουμε ότι για όλα υπάρχει η δομή και η αποδομή, τότε αυτό το πράγμα είτε στις σκέψεις μας, είτε στα συναισθήματά μας, είτε στις σχέσεις μας, είτε στη δουλειά μας, είτε στους φίλους μας, είτε γενικά σε όλα τα σενάρια της ζωής μας, είτε στην δημιουργία ενέργεια, δηλαδή μέχρι τους κύκλους που αντιλαμβανόμαστε, είτε στη στιγμή μας, έτσι και μάθετε τη δομή και την αποδομή, θα μπορείτε να ξεταυτίζεστε εύκολα με κάθε τι, είτε έχετε εμπιστοσύνη στην αποδομή, όπως και στη δομή. Το καταλαβαίνετε? Ο μόνος λόγος που δεν έχετε εμπιστοσύνη στην αποδομή είναι γιατί ο γνωστός δεν έχει εκπαιδευτεί πάνω στην αποδομή, πάνω στο θάνατο. Στην πραγματικότητα όλη η τέχνη της μεταφυσικής είναι να αποδεχτούμε το θάνατο. Το καταλαβαίνετε? Δηλαδή η τέχνη της μεταφυσικής είναι ο θάνατος. Είναι πώς εμείς μπορούμε να αποδεχτούμε το θάνατο. Αυτό μας απελευθερώνει στην πραγματικότητα. Γιατί ο θάνατος υπάρχει ένα στιγμή, όπως και η ζωή. Υπάρχει στιγμή. Απλώς είναι τόσο φαινομενικός και γρήγορος που δεν τον καταλαβαίνετε. Όλοι πεθαίνουν, ξαναζούμε. Πεθαίνουν, ξαναζούμε. Στιγμή. Φανταστείτε να πηγαίνει γρήγορα. Αυτό είναι. Φανταστείτε να πηγαίνει ένα κύκλο μεγάλο. Θάνατος και ζωή. Εσαρκώσεις.
Καταλαβαίνετε, πρέπει λοιπόν η δομή και η αποδομή μέσα σας να έρθει με τέτοιο συγκεκριμένο τρόπο, ώστε εσείς να ξεφύγετε συνεχώς από αυτό το άγχος, ότι α, καταστραφεί κάτι, τι θα γίνει μετά. Θα δημιουργηθεί το καινούριο. Έχετε δει κάτι να καταστρέφεται χωρίς να δημιουργείται καινούριο? Ποτέ. Έχετε δει κάθε φορά αυτούς που πεθαίνουν στα νεκροταφεία και καλύτερα, δεν ξέρω ότι ταυτόχρονα γίνονται άλλα παιδιά, στα νοσοκομεία? Το καταλαβαίνουμε αυτό? Μήπως όταν πεθαίνουν τα κύτταρά σας, λείπουν και έχετε τρύπες, δεν γίνονται άλλα κύτταρα? Έτσι δεν είναι? Τι θα κάνετε έτσι και στα κουμπότρυπες, θα πούμε και σε σουρωτήρια, ε? Σε σουρωτήρια? Όχι. Βλέπετε σημεία λοιπόν, κάθε τι που βγαίνει από το 3D, το Matrix, έρχεται κάτι άλλο. Και ποτέ δεν μένει κούφιο ή κενό, έτσι δεν είναι, ε? Πάω ότι υπάρχουν αυτά τα πράγματα, ο κόσμος συνεχίζει να υπάρχει, τα εξελίσσεται, ε? Αυτό λοιπόν τι μας δίνει? Μας δίνει την έννοια το να καταλάβουμε λοιπόν ότι ένα κομμάτι του εαυτού μας θα πεθάνει. Αυτό το μικρό εγώ που είναι εδώ πέρα και βλέπει έτσι την πραγματικότητα. Αυτό. Άρα θα δομήσουμε ένα άλλο μετά. Στάχνουμε. Καταλάβατε. Οπότε πας για ύπνο, δεν πιστεύω να στεναχωριέσαι όταν ξυπνήσει. Έχει εμπιστοσύνη και το έχει κάνει. Ε. Έτσι και αυτό που σου λέω εγώ, το έχει κάνει πολλές φορές. Πολλές φορές το έχει κάνει. Απλά δεν θυμόμαστε. Καταλαβαίνετε τι λέω. Λοιπόν, ένα άλλο τρόπο θέλω να πω πάνω σε αυτό είναι ότι μέσα μας, επειδή έχουμε 3% συνείδησης, περίπου, το 97% του υποσυνειδήτου μας είναι αυτό που μπορεί και κρατάει την ύλη να τη βλέπουμε έτσι σταθερή. Δηλαδή τι, να αλλάζει πολύ αργά και εμείς να τη βλέπουμε σταθερή. Και στην πραγματικότητα η ύλη αλλάζει. Αυτό που λέω εγώ καρέκλα, τείχος, αλλάζει. Πλούς η αλλαγή είναι αργή, έτσι. Μετά από 100 χρόνια θα έχει φθαρθεί, έτσι είναι. Ο τείχος θα έχει φθαρθεί και εκείνος, ε. Άρα θέλω να σας πω, αυτό που κάνει εμάς την ύλη να τη βλέπουμε να αλλάζει τόσο αργά, στην πραγματικότητα είναι η εστίαση που έχουμε από το συλλογικό υποσυνείδητο. Το καταλαβαίνετε? Όλοι μας λοιπόν, επειδή έχουμε μόνο το συνειδητό 3%, όλο το άλλο το έχουμε αφιερώσει ώστε να κρατάμε το Matrix alive. Ζωντανό, το καταλαβαίνετε? Το καταλαβαίνετε που σας λέω? Όσο μεγαλώνει η συνείδησή μας, τόσο μπορούμε εμείς να επηρεάζουμε το Matrix. Όσο εμείς παίρνουμε λοιπόν το συνειδητό και το υποσυνείδητο και αλλάζουν αναλογίες, τόσο εμείς θα μπορούμε, τι να κάνουμε σας είπα, να παίζουμε το ρόλο του Θεού. Αν ο Θεός λοιπόν παίζει το 97% και εμείς ξαφνικά αρχίζουμε και γινόμαστε 3%, 4%, 5%, 6%, 7% συνειδητότητα, τι κάνουμε? Αυτόματα ο Θεός μας αφήνει να εξουσιάζουμε. Αυτόματα παίρνουμε παραπάνω επιλογές, παραπάνω ιδιότητες, παραπάνω πράγματα. Μέχρι που όταν φτάσουμε το 100% συνείδησής μας, είμαστε Θεοί. Το καταλαβαίνετε αυτό? Άρα κάθε φορά μέσα μου λοιπόν εγώ, όταν θέλω και σας λέω ξανά να γίνω Θεάνθρωπος, τι πρέπει? Να συνεργαστώ με το Θεό μέσα μου. Είτε με 3%, είτε με 4%, είτε με 5%, μόλις γίνει συνεργασία, μπορώ και δουλεύω το 100%. Οπότε τι κάνω? Μάγος. Και έτσι φέρνω στον κόσμο μου ό,τι χρειάζεται. Από λεφτά, από ιστορίες, μέχρι το ό,τι θέλει η ψυχή μου. Χωρίς καν να κάνω, θα λέγαμε, την τόσο πολύ μεγάλη προσπάθεια ώστε να δουλεύει μόνο συνέχεια το 3% και να πρέπει να δουλέψει, να βγάλει λεφτά, να κάνει εκείνο, να κάνει εκείνο, να κάνει εκείνο, να κάνει εκείνο, για να φτιάξει τα όνειρα πραγματικότητα. Ε, αφήνει απ' έξω το Θεό. Καταλάβατε τι κάνει? Το 97% το μεγαλύτερο κομμάτι το αφήνει απ' έξω. Πώς θα φτιάξει τον όνειρα πραγματικότητα? Πώς θα έρθει η επιτυχία στη ζωή του? Με κόπο, υδρότητα και αν έρθει. Ε, και πόσο χρόνο θα χρειαστεί? Ολόκληρη ζωή, ε. Αυτός όμως που δουλεύει λοιπόν μαζί με τον Θεό. Κοιτάξτε τη διαφορά που τα φέρνει η ζωή έτσι. Από το ένα θέλουμε στο άλλο. Μαγικά. Εμείς είμαστε μάγοι. Αν συνδεθούμε με το υποσυνείδητο. Αν συνεργαστούμε με το υποσυνείδητο. Ποιος το κάνει όμως? Αυτός πρέπει να γνωρίσει το υποσυνείδητο, να συνεργαστεί μαζί του, να συνεργαστεί με το Θεό. Το καταλάβατε? Πρέπει λοιπόν εμείς να συνεργαστούμε με το Θεό. Αυτό σημαίνει μια αποδοχή. Το καταλάβατε? Και όσο εμείς λοιπόν ερχόμαστε σε ένωση με το υποσυνείδητο, σε ένωση, τι πρέπει λοιπόν αυτά τα δύο να κάνουν, Θεός και εγώ, εγώ και Θεός, να αποδομηθούν και να δομήσουν ένα ενιαίο σύνολο. Που λέγεται ολικός εαυτός. Ανώτερος νους, κατώτερος νους. Ανώτερο κομμάτι μου, κατώτερο κομμάτι μου. Ανώτερος εαυτός, κατώτερος εαυτός. Τα όνειρά μου, καθημερινότητά μου. Αυτά πρέπει να αποδομηθούν. Τα όνειρά μου τα ζω. Δεν ονειρεύομαι. Τα όνειρά μου τα ζω. Καταλάβατε? Και αυτό σε αυτό το σημείο δεν χρειάζεται να ανερευόμαστε άλλα στον ενερό κόσμο και εδώ να λέμε καθημερινότητα.
στον ιερό κόσμο, ο Ζητιάνος σκέφτεται ότι είναι αυτοκράτορας. Και όταν ξυπνά τι είναι, Ζητιάνος. Καταλάβετε. Αυτός που είναι αυτοκράτορας ονειρεύεται ότι είναι Ζητιάνος. Όχι. Χρειάζεται να ονειρεύεται. Όχι. Ζεις ένα αυτοκράτορας. Έτσι. Ζεις ένα αυτοκράτορας. Θα καταλαβαίνετε να σας πω. Πρέπει λοιπόν εσείς να ξεκινήσετε να μάθετε την έννοια της δομής και της αποδομής. Καταλάβατε, αυτή είναι όλη η έννοια του κόσμου, όλη είναι σημαντική, όλη είναι πάντα, όλα τα πάντα εκεί βασίζονται. Και όσο πολύ το καταλάβετε αυτό και το αποδεχτείτε, θα μπορείτε πιο εύκολα να αποδομείτε αυτά που μπορείτε και μετά να φτάσετε σε μια εμπιστοσύνη σε αυτά που δομεί και αποδομεί ο Θεός. Άρα είναι δύο τα πράγματα. Αυτά που μπορούμε εμείς να δομούμε και αποδομούμε μέσα μας και έξω μας και η κοσμική νόμη που δομεί και αποδομεί ο Θεός. Όταν εσείς συνεργαστείτε με αυτά τα δύο, είναι όλη η ουσία. Είναι όλη η ουσία, όλη η μαγεία. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Εξερευνώντας, είπαμε, τον εαυτό μας, αναγνωρίζοντας, με παρατήρηση, με εργασία, με αποδοχή. Γιατί να μπαίνουμε σε σκέψεις αρνητικές ή θα λέγαμε να συμμικρύνουμε τον εαυτό μας και να μην έρχονται λύσεις. Είναι καλό λοιπόν να φεύγουν συνεχώς τα αρνητικά συναισθήματα αφού αλλάξουμε τις πεποιθήσεις μας, να γινόμαστε φιλικοί ως προς κάθε γεγονός και να βρίσκουμε σε κάθε γεγονός μέσα το φως. Που το φως σημαίνει σε κάθε γεγονός είναι αιτία εκδήλωσης του στην πραγματικότητά μας. Αυτό είναι το φως. Δεν βλέπω τον πόλεμο και λέω: Πώ, τι ωραία που είναι ο πόλεμο. Θα να σκοτώσουμε καμιά χιλιάδα. Α, ο πόλεμο έχει φως. Όχι. Βρίσκουμε την αιτία εκδήλωσής του, την αιτία ύπαρξής του, την αιτία εστίασης μας σε αυτό το γεγονός που του δίνουμε ενέργεια για να υπάρχει. Γιατί τίποτα δεν συμβαίνει χωρίς λόγο. Άρα για να υπάρχει, υπάρχει λόγος. Το καταλαβαίνετε τι λέω. Επομένως, ζήστε το, γνωρίστε το, για να καταλάβετε από τις συνέπειες του πολέμου για ποιο λόγο υπάρχει ο πόλεμος. Οπότε, αν το έχετε καταλάβει, θα ξέρετε που χρειάζεται και που όχι. Θα ξέρετε που χρειάζεται η ζωή μας. Θα ξέρετε τι μας ωφελεί, τι μας μαθαίνει. Και που ξέρετε, ίσως ένα πόλεμο ζωής θα μας μαθαίνει την ειρήνη. Καταλάβατε. Γιατί στην πραγματικότητα όλα αυτά που λέτε αρνητικά, σας μαθαίνουν το θετικά. Όλα αυτά που λέτε αρνητικά, σας δίνουν ακριβώς το δρόμο προς το θετικό. Είναι σαν να θες να πας στην Τρίπολη και να πας στη Λάρισα. Και να λες, εγώ δεν ήθελα να πάω στη Λάρισα. Όμως ξέρεις ότι στη Λάρισα που πήγες, ξέρεις ότι από εκεί δεν είναι Τρίπολη. Ναι ή όχι. Καταλαβαίνεις. Γιατί δεν ξέρεις να πας στη Λάρισα. Δεν ξέρεις ότι δεν είναι Λάρισα. Άρα σε πηγαίνει πιο κοντά στην Τρίπολη. Και μετά πας στη Λαμία. Αλλά ξέρεις ότι, ότι η Λάρισα και η Λαμία δεν είναι Τρίπολη. Το καταλαβαίνεις. Θέλω να σας πω ότι όταν βλέπουμε τα αρνητικά και τα ζούμε, στην πραγματικότητα μαθαίνουμε τα θετικά. Γιατί είναι η ίδια ενέργεια που είναι διαφορετικά. Ακόμα και όταν μαθαίνετε κάτι που είναι αρνητικό και το ξεζουμίσετε και το ζήσετε και το βιώσετε 100% στην πραγματικότητα μαθαίνετε το θετικό. Μαθαίνετε τη λαγνία, στην πραγματικότητα μαθαίνετε την αγνότητα. Μαθαίνετε το θυμό, στην πραγματικότητα μαθαίνετε την ηρεμία. Καταλάβατε τι σας λέω. Μαθαίνετε το φόβο, στην πραγματικότητα μαθαίνετε την αγάπη. Ό,τι και να μαθαίνετε, σας λέω, ο Θεός είναι ηλίθιος που τα έχει φτιάξει αυτά. Μην είστε εγωιστές. Ο Θεός δεν είναι ηλίθιος. Ζήστε αυτά που σας έχει δώσει και θα τα μάθετε όλα. Εγώ το λέω γιατί τα έζησα. Και δεν έζησα μέσα σε εκκλησίες. Στη νύχτα έζησα. Αλήτης ήμουνα. Αλητίες έκανα. Έτσι όμως έμαθα το Θεό. Και άλλοι που ζήσανε σε εκκλησίες δεν μάθανε τίποτα από το Θεό. Γιατί τους έλειπε το άλλο. Καταλάβατε. Ένα ενώσω και να ολοκληρώσω. Γι' αυτό άλλη μια φορά σας ξαναλέω. Όποιος ζήσει, όποιος δει εκείνο το έργο που λέγεται The Slam Dog Millionaire, καταλάβει αυτό που σας λέω. Ότι η εμπειρία παίζει ρόλο και όχι τα σενάρια μέσα από την οποία η εμπειρία παίρνεται. Είτε είστε πλούσιοι, είτε φτωχοί, είτε είστε στην Αμερική, είτε στην Ελλάδα, είτε όπου είσαστε, είτε είστε Λουμινάτι, είστε ο χωρικός, τα συναισθήματα είναι για όλους. Αυτά μαθαίνω. Μην ταυτίζετε τόσο πολύ με τους διαχωρισμούς σε σεμινάρια και σενάρια όλων των ανθρώπων, τι επίπεδο είναι, τι έχει πλούσιο, φτωχό, ιστορίες, αν θα παρασώσω τον κόσμο, αν θα σώσω τον διπλανό μου, αν θα σώσω ένα κατάκι. Το αίσθημα του να σώσω είναι το ίδιο. Το καταλαβαίνετε να σου πω. Μην μπερδεύεστε λοιπόν. Ο
ότι άμα σώσει χιλιάδες, όταν σώσει ένα, είναι κάτι διαφορετικό. Το καταλαβαίνετε, θέλω να πω. Ούτε αν αγαπήσετε όλο τον κόσμο, αγαπήσετε έναν άνθρωπο, είναι κάτι διαφορετικό. Όταν αγαπάτε σωστά, δεν γίνεται να είναι κάτι διαφορετικό, γιατί είναι κατάσταση, είναι δόμηση. Δεν αριθμολογείται με ποσότητα, αλλά με ποιότητα. Okay. Okay. Μέχρι εδώ. Και τώρα ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Κλείσου το άμα θες. Έτσι θα ξεκινήσουμε καινούργιο, μου χρειάζεται το κόβω εγώ.